τα είδες, τους αστυνομικούς, όλα αυτά, ναι. Τα ΜΑΤ. Ναι. Τι Τη Δευτέρα. Πού θα τα δω. Θα παραταχθούν στη Μητρόπολη. Γιατί θα παραταχθούν στη Μητρόπολη. Γιατί αν θελήσουν 500, 100, δεν ξέρω, 1000, 10.000, δεν ξέρω, θέλει κόσμος. Και θέλει να πάει να προσκυνήσει τη σωρό. Τι θα κάνει, είπε η κυβέρνηση, όχι, απαγορεύεται. Ναι, δεν υπάρχει. Θα πάρουν τα ΜΑΤ, τα κρυγόνα να τους διώξουν. Βέβαια, Σοφία μου, βέβαια. Δεν επιτρέπεται προσκύνημα λαϊκό προσκύνημα. Βέβαια, απαγορεύεται. Ναι. Και αν θέλεις, όχι. Πώς. Μάθα να πάω να προσκυνήσω ρε παιδιά. Δεν έχει βγει το πρόγραμμα της σχεδίας ακόμα και εσείς λέτε. Ρε άλλο μου λες αν δεν θα βγει, άντε τώρα. Είναι μπαρουφολόγοι. Γιατί είναι μπαρουφολόγοι. Και μπαρουφοπράτες. Ναι. Είναι. Ρε παιδί, θέλει ο άλλος να πάει να προσκυνήσει. Θα βάλει τα ΜΑΤ μπροστά. Δεν καταλαβαίνω. Να βάλει τα ΜΑΤ, ωραία, κανόνισε. Ναι, ο Θεοδωρικάκος. Ο κύριος Θεοδωρικάκος θα φανεί. Ναι, ναι. Βέβαια, αυτός κι αν δεν είναι βασιλόφρονο. Χρόνια στην ΚΝΕ, χώρια στο ΠΑΣΟΚ, στο γραφείο του Λαλιώτη και τώρα υπουργός δημοσίας τάξης. Ναι, θα βάλει μια τάξη. Άρε πλάκες που θα γίνουν. Ξέρεις τι, ο Μητσοτάκης είναι πολύ τυχερό παιδί. Γιατί είναι τυχερό. Πολύ. Εγώ δηλαδή. Δεν είναι τυχερό. Ήθελα, πάνε ο βασιλιάς που, στις μέρες της κυβέρνησης. Στην Λότο, ναι. Γιατί τέτοια τύχη. Εάν η κυρία Σοφία είχε σχηματιστεί όλο αυτόν τον καιρό ένα δεξιό κόμμα μαγαζί, ξέρεις πόσοι τα φεύγανε σήμερα. Ου, ίσως και 7, τρέχοντας. Ίσως και 8%. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει που απάντησε στο Βελόπουλο. Είναι γνωστό τη πάση ότι είναι αντιβασιλικό. Τι είναι ο Βελόπουλος. Τι είναι ο Βελόπουλος. Τι είναι ο Βελόπουλος. Ένας πρώην Πασόκ που τον τράβηξα και τον έφερα εγώ στους δικούς μας χώρους. Αλλά είναι αντιβασιλικός, δεν ήταν ποτέ. Είναι αντιβασιλικός. Ναι, τώρα μπορεί να έγινε λόγω της σκοπιμότητας, ρε Σοφία, αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα θα πούμε ναι, δηλαδή. Δεν ξέρω τι πει, αλλά όλος λοιπόν αυτός ο κόσμος θα φύγει. Θα γελάσει το παρδαλόν ερήφιον στις εκλογές. Θα μείνει με τους κεντρώους στο χέρι ο Μητσοτάκης. Το λέω όλη μια φορά. Το κέντρο όμως έχει αυτό σημασία. Αυτό ήταν το πόρισμα. Ναι, εντάξει, για να δούμε. Το κέντρο εκεί να εστιάσουμε στο κυρία κέντρο. Σοφία, κυρία Σοφία, ναι. Στο σπίτι σου, στην κουζίνα. Ναι. Έχεις κανένα χωνί για το λάδι και τα λοιπά. Σίγουρα, έχω και λάδι καλό. Ναι. Μπράβο. Χωνί έχεις, ε. Ναι, εννοείται. Ρίχνει με πάνω από το χωνί και μια τρυπούλα που έχει τόσο όσο το δάχτυλο, δεν γεμίζει το χωνί. Αλλιώνεται, λέτε. Όταν λοιπόν έχει την τρυπούλα από κάτω και του φεύγουν οι δεξιοί, θα μείνει με το κεντρόν έχημα. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας σήμερα πήγαν στο Δατόι. Γιατί, ξέρετε, 4 συνεργεία, 5 συνεργεία, προσπαθούμε να βγάλουμε τα καμένα του 2021 για να γίνει κυρία. Οι ξεφτύλες. Δεν μπορούσαν 1,5 χρόνο να έχουν περιποιηθεί το χώρο. Δεν είχαν. Τώρα τρέχουν να προλάβουν. Για φαντάσου ότι εκεί θα πάει ο διάδοχος Αγγλίας, θα πάνε οι βασιλείς της Ισπανίας, της Δανίας, της Βελγίου, της Λουξεμβούργου. Τι ξεφτύλα για την Ελλάδα. Ναι. Προσπαθούν, τρέχουν, δουλεύουν πολύ σκληρά. Και τώρα έχουν φτιάξει. Χθες να δεις πώς ήταν. Δεν είδα, βρε Σοφία μου. Με συγχωρείς γιατί έχω γεράσει πια και δεν βλέπω καλά. Το μπλουζάκι του τότε διαδόχου και χρυσού Ολυμπιονίκη. Τι έγραφε, Αλβανία. Όχι καλέ. Τι, δεν είδα, για να το δω καλά ρε παιδί μου. Τι έγραφε. Και η σημαία δεν είδατε και έγραφε. Όχι βρε παιδί μου, Ελλάς έγραφε. Ναι. Ελλάς. Ναι. Και εμείς του στερήσαμε την ηθαγένεια. Φύγερα που θα είσαι Ελλάς εσύ. Επειδή σήκωσες το χρυσό μετάλλιο και την νική σημαία. Η ηθαγένεια είναι για άλλους. Σοφία. Μάλιστα. Λέω εγώ σε όλους αυτούς τους τύπους, τους κλιμίτζουρες. Παιδιά, η Ελλάδα κίδευσε δημοσία δαπάνη το Βλάση Μπονάτσο. Ας αναπαύεται η ειρήνη το παιδί. Και το αρνείται στον Κωνσταντίνο. Βλάσης Μπονάτσος. Αλλά τότε ο Βλάσης Μπονάτσος ήταν στα χάη του. Η Αλίκη έκανε ό,τι ήθελε.
και το επέβαλε τότε η Αλίκη. Ο Βλάσης δημοσία δαπάνη. Ο Κωνσταντίνος με τα χρυσά μετάλλια. Μακριά.